17 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ που πρόσκυνται στην ΚΟΕ παραιτήθηκαν από το όργανο του κόμματος. Με επιστολή τους που έδωσαν στη δημοσιότητα καταγγέλνουν μεταξύ άλλων ότι το συνέδριο που εξήγηλε η ηγεσία του κόμματος έχει βασικό πλαίσιο και στόχο την επικύρωση της μετάλλαξης σε μνημονιακό κόμμα. Τη δήλωση υπογράφουν τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ των οποίων και ο Καβαλιώτης Βίρον Λάμπρου. Η δήλωση αναφέρει ότι σε μια κρίσιμη στιγμή για τη χώρα, εν μέσω χρεοκοπίας, παραμονές ενός νέου μνημονίου και με ανοιχτά όλα τα σενάρια, η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ καλείται μέσα από μια κατεπίγουσα διαδικασία να αποδεχθεί την επιλογή του Μαξίμου να κυβερνά, εφαρμόζοντας την ταπεινωτική συμφωνία που υπέγραψε και παρατείνοντας το μνημονιακό καθεστώς. Θα έπρεπε από την αρχή η κυβέρνηση να πάρει κρίσιμα μέτρα, να δρομολογήσει καταστάσεις στο εσωτερικό και στη συνέχεια να πάει να διαπραγματευτεί. Εδώ εκείνο το οποίο κυριάρχησε στην ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ήταν να πάμε σε μια συμφωνία πάση θυσία χωρίς να υπολογίζουμε το τι γίνεται στο εσωτερικό. Κανείς δεν αμφισβητεί από το χώρο της αριστεράς ότι η συμφωνία είναι ιδιαίτερα επώδυνη και είναι πολλές φορές σε πολλά σημεία διαλυτική της έννοιας της δημοκρατίας και της κυριαρχίας του λαού. Δεν βρισκόμαστε όμως, κυρία Δροσίδου, σε ομαλές καταστάσεις. Αυτό δεν μπορούμε να το προσπερνάμε. Μιλάμε με όρους εθνικής επιβίωσης. Αυτή τη στιγμή η χώρα προσπαθεί να επιβιώσει. Η μετατροπή του όχι σε ναι, τη συμπόρευση με τις καθαρόσιμες μνημονιακές δυνάμεις, Νέα Δημοκρατία Πασόκ Ποτάμι και την υπερψήφιση των προαπαιτούμενων έχει ματαιωθεί και ακυρωθεί η ίδια η βάση δημιουργίας και εξέλιξης του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει την υπογραφή του σε μια πράξη ταπείνωσης και περαιτέρω προώθησης της κοινωνικής και εθνικής καταστροφής. Η Τρόικα λοιπόν επιστρέφει, η χώρα μπαίνει σε νέο μνημόνιο με βάρβαρα μέτρα και υποθήκευση της περιουσίας της. Οι γερμανικοί σχεδιασμοί για Brexit καθόλου δεν ακυρώνονται και η χρεοκοπία είναι ήδη εδώ. Και άλλοι θέσανε ακριβώς το ίδιο δίλημα. Δηλαδή ότι είχαμε να διαλέξουμε ανάμεσα στη χρεοκοπία και το Brexit. Να θυμίσω ότι και ο Γιώργος Παπανδρέου και ο Σαμαράς, πιο μπροστά από τον Τζίπρα, θέσανε ακριβώς το ίδιο δίλημα στον ελληνικό λαό και οδήγησαν στα μνημόνια τα προηγούμενα. Λεπτό προς λεπτό, στιγμή προς στιγμή, εκείνο που ζούσαμε σε εκείνο το δραματικό 16ωρο ήταν η πεισματική και μονοσήμαντη θέση του Σόιμπλε και της παρέας του να τελειώνουν πια με την αριστερά της Ελλάδας, να τελειώνουν με την Ελλάδα. Με αυτούς τους όρους δεν γινόταν η διαπραγμάτευση στα προηγούμενα χρόνια. Θεωρώ ότι είναι πλαστό το δίλημα σήμερα. Γιατί ουσιαστικά δεν θα είναι χρεοκοπία η Brexit, θα είναι και χρεοκοπία και Brexit. Δηλαδή το σχέδιο της γερμανικής Ευρώπης είναι να οδηγηθεί η χώρα σε μια κατάσταση όπου ουσιαστικά να περάσει σε ένα εθνικό νόμισμα αλλά υπό συνθήκες μνημονίου και πλήρους ελέγχου απ' έξω. Είναι πεισματικά σταθεροί στην άποψή τους να τελειώνουν με την Ελλάδα. Έχουμε βέβαια αντίβαρα θετικά προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά αν δεχτούμε ότι ο αρχιτέκτονας όλης αυτής της πολιτικής είναι η Γερμανία με σημεοφόρο το Σόιμπλε, φοβούμαι ότι δεν έχει τελειώσει ακόμη τίποτε. Βρισκόμαστε προς το τέλος, αλλά αν δεν δούμε ολοκληρωμένη και υπογεγραμμένη τη συμφωνία, πάντα θα έχουμε εκείνο το μετέωρο βήμα. Το οποίο πέρασε ήταν να υπάρχουν κάποια προαπαιτούμενα. Στη συνέχεια υποτίθεται μέχρι τις 20 Αυγούστου θα γινόταν η συμφωνία, αλλά τώρα βλέπουμε να παίζεται ένα νέο παιχνίδι όπου ζητούνται νέα προαπαιτούμενα για να πάρουμε ένα βραχυπρόθεσμο δάνειο να καλύψουμε το ποσό που χρειάζεται στις 20 Αυγούστου και μπορεί πάρα πολύ εύκολα να συνεχιστεί αυτή η πορεία μέχρι ότου κρίνουν οι μεγάλοι παίκτες αυτή τη στιγμή που παίζουν, να το πω έτσι, σε διεθνές επίπεδο, το τι θα κάνουμε με τον χώρο Ελλάδα. Υποθετικά και αν δεν γινόταν το παραμικρό λάθος, πάλι στο ίδιο αποτέλεσμα θα φτάναμε, γιατί η στόχευσή τους ήταν μία και μοναδική. Το να τελειώνουν με την αριστερή παρένθεση και κυρίως να τελειώνουν με μια χώρα που τους δημιουργεί προβλήματα, παρά την κερδοφορία που φέρνουν τα προβλήματα αυτά στις χώρες τους.